Κατά δεκάδες εντοπίζονται νεκρά μέσα στα απημνιοστάσια τα νεογνάρια, ως συνέπεια των καιρικών συνθήκων που από τη μια σημειώνουν αυξημένες θερμοκρασίες την ημέρα και πολύ χαμηλές τη νύχτα. Δυστυχώς αυτό το φαινόμενο δεν το έχουμε ξαναδεί. Ειλικρινά δεν το έχουμε ξαναδεί. Το ποσοστό θνησιμότητας των νεογνών έχει αυξηθεί κατά 15% σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις και ειδικά στον ορεινό Μηλοπόταμο, υπάρχουν κτηνοτρόφοι, των οποίων οι απώλειες φτάνουν το 60%. Έχουμε κτηνοτρόφο που αυτή τη στιγμή έχει χάσει το 65% της παραγωγής από τα μνοερήφια. Φανταστείτε, με αυτά τα κόστη, τα τεράστια της παραγωγής, να έχουμε και απώλεια εισοδήματος από τέτοιες περιπτώσεις. Ο θάνατος των νεογνών αρνιών επέρχεται, όπως λένε κτηνίατροι, πριν καν προλάβουν να αντιδράσουν οι κτηνοτρόφοι, με τα συμπτώματα που εκδηλώνουν τα ζώα να θυμίζουν πνευμονία, ωστόσο είναι άμεσα συνδεδεμένα και με εντερικά προβλήματα που σχετίζονται ακόμη και με τον ακανόνιστο θυλασμό τους, λόγω ακριβώς των καιρικών συνθήκων που έχουν επηρεάσει τη γαλακτοφορία. Οφείλεται στο ότι έχουμε διαταραχή των κλιματολογικών συνθήκων, οι οποίες τι κάνουνε, διαταράσσουνε την προσαρμογή των ζώων. Έχουμε δηλαδή ανώμαλα θυλάσματα, συν το αυξημένο μικροβιακό φορτίο που υπάρχει λόγω ζέστης και δημιουργεί αυτό το πρόβλημα. Βλέπεις το αρνί, το πιάνει τρέμουλο και μέσα σε λιγοστές ώρες ψοφάει. Δεν το πιάνει ούτε αντιβίωση, ούτε τίποτα. Βλέπουμε λοιπόν κατευθείαν εδώ πώς ζαλίζεται και σε μισή ώρα είναι ψοφισμένο. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιο φαινόμενο, ανέφερε ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Μηλοποτάμου, ο οποίος σε επαφή που είχε με το Υπουργείο ενημερώθηκε ότι άμεσα στην περιοχή θα βρεθεί κτηνίατρος, προκειμένου να διερευνήσει τα ακριβή αίτια αλλά και τους τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος. Περιμένουμε δηλαδή να έρθει ένας κτηνίατρος να πάρει δειγματοληψία, να δούμε το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη σοβαρή κατάσταση που μας έχει πιάσει. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τρόπος αντιμετώπισης. Είναι περίπου 15% υψηλότερο το ποσοστό απολειών. Δηλαδή, μπορεί να έχει, αν λίγο δεν αντιδράσει ο κτηνοτρόφος, μπορεί να έχει μια απώλεια 25%. Με το αίτημα για αποζημιώσεις ήδη να είναι ξεκάθαρο, οι κτηνοτρόφοι μιλούν για μια χρονιά που θα τους πλήξει ανεπανόρθωτα, αφού εκτός από τη θνησιμότητα έχουν να αντιμετωπίσουν τα κόστη για τις θεραπείες, αλλά και τα δυσθεώρητα κόστη παραγωγής. Εάν συνεχίσει αυτό το φαινόμενο, δυστυχώς δεν θα υπάρξει ούτε παραγωγή, αλλά ούτε και πρωτογενής τομέας να συνεχίσουμε δηλαδή να παράγουμε και να ζούμε στην ύπαρξη. Θέλει μια εγρήγορση από το κτηνοτρόφο, γιατί πρέπει να αντιδράσει, πρέπει να γίνουν νωρίτερα τα εμβόλια της εντεροτοξινεμίας στα νεογέννητα, πρέπει να κάνουμε προληπτικά μέτρα για να δούμε να μειώσουμε το ποσοστό των απολειών. Θα αναγκαστούμε τα επόμενα χρόνια να αλλάξουμε καλλιέργειες, να μετακομίσουμε τις σταυλικές μας εγκαταστάσεις σε υψηλότερα σημεία και άλλα τέτοια θέματα, το οποίο δεν μπορεί ο κτηνοτρόφος, ο παραγωγός, ο αγρότης από μόνος του να τα αντιμετωπίσει αυτά τα πράγματα. Την ίδια ώρα, όπως τονίζουν και εν ώψη εορτών, αυτή η πραγματικότητα μάλλον τους καλλιεργεί ανησυχία, ακόμη και για το κατά πόσο θα υπάρχει επάρκεια στην αγορά. Βεβαίως μας προβληματίζει, διότι διανύουμε μία περίοδο, όπως το λέτε, με γιορτές. Πρέπει να υπάρχει τα Χριστούγεννα αρνί, πρέπει να υπάρχει ρύφη του κάθε Έλληνα το σπίτι. Υπάρχει μία ανησυχία, δεν θέλω έτσι να κάνω μία τέτοια πρόβλεψη αυτή τη στιγμή. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί και φέτος το φαινόμενο.